Θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως σε μια δυσάρεστη επικαιρότητα, αλλά μια επικαιρότητα η οποία βασίζεται σε μια ανθρωπιστική τραγωδία και μάλιστα κλιμακούμενη. Εδώ, όσοι έχουν οξύτατη ευαισθησία κοινωνική, είναι σαφές πως πιστεύουν ότι η αδιαφορία είναι συνενοχή, αλλά θα προσθέσουμε ότι και η καταστολή και μόνο, χωρίς αντιμετώπιση των αιτίων, είναι έγκλημα. Το 2014 οι πρόσφυγες ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια, ενώ 10 εκατομμύρια από αυτούς έγιναν πρόσφυγες μέσα στη χρονιά. Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από πνιγμό στη Μεσόγειο είναι πάνω από 4.000. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόσες ζωές προσφύγων ενδέχεται να έχουν χαθεί σε ναυάγια για τα οποία δεν μάθαμε ποτέ. Το 2015 αναμένεται να είναι ακόμη πιο τραγικό, αφού ήδη πριν τελειώσει ο Απρίλιος οι πνιγμοί φτάνουν τους 1.500 και τους ξεπερνούν. Και όπως δείχνουν όλα, οι προσφυγικές ροές αναμένεται να αυξηθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex και της ΥΠΑ της Αρμοστίας, η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων προέρχονται από χώρες της Βόρειας και της Υποσαχάριας Αφρικής, καθώς και της Μέσης Ανατολής. Με κυριότερες τη Συρία, την Ερυθρέα, τη Σομαλία, όπου οι συνεχείς συγκρούσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθιστούν αδύνατη την επιβίωση για πολλούς ανθρώπους. Καθώς οι συνθήκες αυτές δεν φαίνεται να έχουν καμιά άμεση προοπτική βελτίωσης, οι ροές δεν θα μειωθούν, δεν βελτιώνονται οι συνθήκες στις χώρες που υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά δημιουργούνται και νέες, όπως ο πόλεμος της Σαουδαραβικής Μοναρχίας ενάντια στην Ιεμένη. Στην Ευρώπη, ωστόσο, καταλήγει ένα μικρό ποσοστό από τους πρόσφυγες αυτούς. Σύμφωνα με την έκθεση της ΥΠΑ της Αρμοστίας, οι χώρες που έχουν δεχθεί τη συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων βρίσκονται όλες στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Ο Λίβανος και η Ιορδανία έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε σχέση με το μέγεθός τους, ενώ σε σχέση με την κατάσταση της οικονομίας τους, η Αιθιοπία και το Πακιστάν έχουν αναλάβει τα μεγαλύτερα βάρη. Και μπορεί το ποσοστό των προσφύγων που καταλήγουν στην Ευρώπη να μην είναι μεγάλο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την Ευρώπη να κάνει ό,τι μπορεί για να το περιορίσει. Πριν από το 2012, οπότε ολοκληρώθηκε ο περίφημος φράχτης του Εύρου, οι περισσότεροι πρόσφυγες μπαίναν στην Ευρώπη από τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου, οι περισσότεροι πρόσφυγες επιχείρουν να εισέλθουν από τα θαλάσσια σύνορα της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας. Όπως είναι φυσικό, ο φράχτης και η φύλαξη των σύνορων από τη Frontex δεν έχουν μειώσει την εισροή προσφύγων. Το μόνο που πέτυχε ο φράχτης είναι να γίνει η Μεσόγειος ένα απέραντο νεκροταφείο. Η πάση θυσία θωράκιση της Ευρώπης κοστίζει όλο και πιο ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και η αποτρεπτική, κατασταλτική πολιτική που εφαρμόζεται θα συνεχίσει να οθεί όλο και περισσότερους απελπισμένους ανθρώπους σε όλο και πιο επικίνδυνα περάσματα προς τον Ευρωπαϊκό Παράδεισο. Η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύουν σε αυτή την αποτρεπτική πολιτική και στοχεύουν στην αναχέτηση των προσφυγικών ροών, χωρίς να υπάρχει καμία μέρημνα για τις αιτίες που γεννούν το φαινόμενο και χωρίς κατάλληλα μέτρα για την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων στις χώρες της υποδοχής. Με αυτή την έννοια, οι εξελίξεις που βλέπουμε στην πολιτική του Υπουργείου με τη νέα κυβέρνηση δίνουν ελπίδες σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Η απελευθέρωση από τα σύγχρονα κολαστήρια των παράνομα κρατούμενων προσφύγων και των μεταναστών και των μεταναστριών, η επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων και χορήγησης ασύλου, η ίδρυση ανοιχτών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας, η απαγόρευση της πρακτικής των επαναπροωθήσεων, αν συνδυαζόταν και με την απόφαση για ισοπαίδωση του φράχτη του Εύρου, θα συνιστούσαν μια πολιτική που συνάδει με τις αρχές του ανθρωπισμού, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Επιπλέον, απαιτείται επαρκές αντιρατσιστικό νομικό πλαίσιο, δικαστική διαλεύκανση όλων των ρατσιστικών εγκλημάτων, πολιτική απομόνωση εξτρεμιστικών πολιτικών χώρων. Για τη ριζική αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης επιβάλλεται και συνεργασία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, με προτεραιότητες στη δημιουργία νόμιμων, ασφαλών οδών προς την Ευρώπη για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου. Ουσιαστικά, με μια τέτοια πρακτική ακυρώνεται κάθε λόγος ύπαρξης των διακινητών και γλιτώνουμε από το θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Άλλο που απαιτείται είναι μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και υπηρεσία ασύλου με κοινά κριτήρια. Το Δουβλίνο 3 μπορεί να ελάφρυνε λίγο τις χώρες του Νότου, τροποποιώντας έστω και ελάχιστα τους όρους αίτησης ασύλου, π.χ. ενθαρρύνοντας και θεσμοθετώντας την οικογενειακή επανένωση, όμως δεν διασφάλισε ισόρροπη κατανομή και δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών με τις χώρες του Νότου να εξακολουθούν να φέρουν δυσανάλογο βάρος. Υπολογίζω ότι οι 5 μόλις χώρες δέχονται πάνω από το 70% του συνολικού αριθμού των προσφύγων. Ακόμη απαιτούνται ειρηνευτικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με στόχο τη λήξη αιματηρών πολέμων στη γειτονιά της Ευρώπης και στήριξη κατεστραμμένων από τη φτώχεια και τις χρόνιες εμφύλιες σειράξεις κοινωνιών, με στόχο την εξάλληψη των αιτιών που γεννούν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Φυσικά χρειάζεται και αναπροσανατολισμός των ευρωπαϊκών κονδυλίων με έφαση στην υποδοχή, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη προσφύγων, μεταναστών και μεταναστριών και όχι στις αποτρεπτικές πολιτικές και στη φρούρηση της Ευρώπης όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Όμως το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 10 σημείων δυστυχώς ακολουθεί την ίδια γραμμή πλεύσης με τις προηγούμενες πολιτικές. Εστιάζει στην εντατικοποίηση των περιπολιών και του ελέγχου των συνόρων, στην ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών χωρίς παράλληλη μέρημνα για ασφαλείς διόδους διέλευσης, για τη δημιουργία για δομών κοινωνικής ένταξης χώρες υποδοχής, για εξάλληψη των αιτιών που γεννούν το φαινόμενο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει πολιτικές και να πάρει μέτρα τα οποία θα αντανακλούν τις αξίες μας αλλά και τις ευθύνες μας. Μέσα σε αυτά είναι η επαναφορά και η επέκταση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της προαπαιτούμενης εντολής και χρηματοδότησης. Είναι η δημιουργία ενός συστήματος μετεγκατάστασης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα μειώνει το βάρος που εμπίπτει σε ένα μικρό αριθμό κρατών μελών. Είναι η προώθηση και η χρηματοδότηση προσωρινής στέγασης προσφύγων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω κατασκευής ασφαλών και αξιοπρεπών εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες. Είναι ακόμη η ουσιαστική αύξηση του συστήματος ποσοστώσεων της ΥΠΑ της αρμοστίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ισότιμη βάση. Μέτρα σαν και αυτά είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί πως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα αυτό, το πολύπλοκο, θα είναι βιώσιμη, δίκαιη, ανθρώπινη.